Με αφορμή την παρουσία στην Αθήνα της Βασίλισσας της Ισπανίας, να δούμε πώς ζουν οι γαλαζοαίματοι στις χώρες της Ευρώπης. Όσο και αν φαίνεται παλαιομοδίτικο, σε 7 χώρες της Ευρώπης υπάρχει ακόμα ο θεσμός της Βασιλείας. Περιουσίες, ηχηροί τίτλοι, εντυπωσιακές τελετές και φανταχτερά καπέλα. Μια γεύση από τους Ευρωπαίους εστεμένους που μπορεί να έχουν χάσει την παντοδυναμία τους, αλλά παραμένουν το ίδιο γκλάμουρ. Οι βασιλικοί οίκοι της Γυραίας Υπήρου συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας και τα σκάνδαλα, οι δολοπλοκίες και τα βασιλικά καπρίτσια γίνονται πρωτοσέλιδο και κάνουν το γύρο του κόσμου. Ζάμπλουκι και απίστευτα τσιγκούνα. Ο Σκρούτζ Μακντάκ των Βασιλικών Οίκων, η Βασίλισσα Ελισάβετ, διέταξε μάλιστα πριν από λίγες ημέρες τους υπηρέτες της να κάνουν οικονομία στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, αφού οι φουσκωμένοι λογαριασμοί της προκαλούν αφόρητο πονοκέφαλο. Ίσως αυτή η τσιγκουνιά της την κάνει να περιορίζεται σε αυτά τα συντηρητικά συνολάκια και τα ανεκδίγητα καπέλα, που την έχουν φέρει πρώτη στη λίστα των πιο κακοντυμένων γυναικών στον κόσμο. Η Βασίλισσα Ελισάβετ, όταν δεν μετράει τα δισεκατομμύρια της, ασχολείται με τις απιστίες και τα σκάνδαλα της βασιλικής οικογένειας. Ο έρωτας του Καρόλου με την Καμίλα, αλλά και οι έρωτες της Φέργη, την κάνουν έξαλλη. Οι Άγγλοι όμως δεν τη συγχωρούν το γεγονός ότι αντιπαθούσε την αγαπημένη τους Νταϊάννα. Κάρλος και Σοφία της Ισπανίας. Ο λαός τους τους λατρεύει. Σοβαροί και καλλιεργημένοι ποτέ δεν προκάλεσαν με τη στάση τους. Τους ενδιαφέρει η δημόσια εικόνα του θρόνου και πρωταγωνιστούν σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Η μεγάλη τους αδυναμία, τα δυο τους εγγόνια που έφεραν στον κόσμο οι πριγκίπισσες Χριστίνα και Έλενα. Διάδοχος του θρόνου, ο γιος τους Φελίπε. Ένας ήσυχος νέος που ασχολείται με τα σπορ. Αγαπημένο του, η ιστιοπλοεία. Το πλήρωμά του μάλιστα ήρθε στην έκτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Η θεατρική της Ολλανδίας είναι ίσως από τις λίγες που έχουν τόσο μεγάλη πολιτική επιρροή στη χώρα τους. Παρά το γεγονός ότι από το Σύνταγμα ο ρόλος της είναι μάλλον διακοσμητικός, η 62χρονη βασίλισσα έχει τον πρώτο λόγο στις πολιτικές εξελίξεις. Η μεγαλύτερη επιθυμία της, να παντρευτεί ο γιος της, Βίλεμ Αλεξάνδερ, γνωστός για τα ερωτικά του σκάνδαλα, παντοδύναμος στη χώρα του και ο Χάραλντ της Νορβηγίας. Έχει το δικαίωμα της εκλογής και αποπομπής υπουργών και πρωθυπουργών, ακόμα και της κήρυξης πολέμου. Άξιος διαδοχός του, ο γιος του Χάκον. Τα προβλήματα του Ρενιέ του Μονακό είναι μάλλον οικογενειακής φύσεως. Το πρώτο χτύπημα για την εικόνα του θρόνου, η άστατη ζωή της άτακτης Στεφανή και τα εξόγαμα παιδιά της. Το δεύτερο χτύπημα, τα μυστικά της κρεβατοκάμαρας του γιου του Αλβέρτου, που ανέβασαν την πίεση του Ρενιέ. Χωρίς λόγο ύπαρξης, ο Κάρλος Γουστάβος της Σουηδίας και η σύζυγός του Σίλβια δεν έχουν καμία αρμοδιότητα ή εξουσία στη χώρα τους. Οι επίσημες επισκέψεις τους σε διάφορες χώρες αλλά και η απονομή των βραβείων Νόμπελ είναι οι μόνες δραστηριότητες που τους έχουν απομείνει και αυτό δεν μοιάζει να τους ενοχλεί. Το ίδιο ανύπαρκτος είναι και ο Αλβέρτος του Βελγίου. Η εικόνα του απογοητευτική. Ο μόνος που διασώζει τη φήμη της οικογένειας είναι ο γιος του Φιλίπ. Η Μαργαρίτα της Δανίας είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στη χώρα της. Απολαμβάνει το σεβασμό του λαού της. Οι δημόσιες εμφανίσεις της τακτικές και πάντα εντυπωσιακές. Αυτό που την απασχολεί ιδιαίτερα όμως είναι να βρει μια καλή κοπέλα για να αποκαταστήσει τον αγαπημένο της γιο Φρεντερίκο. Ένα σοβαρό και καλλιεργημένο νέο. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει και πάλι ο γνωστός τραγουδιστής Αλέξανδρος Χατζής μετά από μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του η φίλη του Εύη Τσατσάνη. Ο νεαρός τραγουδιστής, μιλώντας στον Αλφα, αρνήθηκε ότι βιαιοπράγησε εναντίον της, αλλά η κυρία Τσατσάνη δεν είναι η μόνη γυναίκα που τον κατηγορεί. Πέρυσι το Χατζή είχε μηνύσει και η επίσης πρώην φίλη του Ελία Ζερβού. Εκείνο
ένας γνωστός τραγουδιστής. Αυτή, όμορφη, καλλιεργημένη, πρώην σύντροφός του. Η σχέση τους κατέληξε στα δικαστήρια για έναν όχι και τόσο ασήμαντο λόγο. Ο Αλέξανδρος Χατζής κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την 29χρονη Εύη Τσατσάνη για λόγους που μόνο ο ίδιος ξέρει. Μου πέταξε ένα ποτήρι νερό, με έσπρωξε σε μια καρέκλα και με τράβηξε από τα μαλλιά και με χτύπησε στο χέρι. Έφυγε τρέχοντας, βρίζοντάς με και απειλώντας ότι θα με σκοτώσει. Ένας καλλιτέχνης που μιλάει για την αγάπη δεν μπορεί από την άλλη μεριά να σηκώνει χέρι. Και όπως σας είπα, τα χέρια μου έχουν μάθει μόνο να παίζουν και να δημιουργούν με τη μουσική και να καλλιεργούν τη γη. Όπως λέει η Εύη Τσατσάνη, η πολιτάρχη σχέση της με τον Αλέξανδρο Χατζή άρχισε περίπου ένα χρόνο πριν και το φινάλε έμελε να είναι περιπετειώδες. Λίγες μέρες αφού του χώρισαν, όπως ισχυρίζεται η ίδια, την κατηγόρησε πως διέριξε το σπίτι του και πως έκλεψε το αυτοκίνητό του. Το αυτοκίνητο είναι στην κατοχή μου από την πρώτη στιγμή που αγοράστηκε. Ήτανε στα Γιάννενα, όπου ήμουν και εγώ, ήταν και το αυτοκίνητο. Είναι στο όνομά σας το αυτοκίνητο? Όχι, είναι στο όνομα του κυρίου Χατζή, αλλά το πληρώνω εγώ. Υπάρχουν τραπεζικές αποδείξεις και το παραδέχεται και ο ίδιος τη μήνυση που έχει κάνει. Για εκδικητικούς λόγους. Και επειδή ξέρει ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω ένα καλό όνομα σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης, θέλησε να κάνει αυτή την κίνηση. Το απόγευμα της Παρασκευής, λοιπόν, όταν ο Αλέξανδρος Χατζής κάλεσε την Εύη Τσατσάνη να λύσουν τις διαφορές τους, έχασε την ψυχραιμία του. Και όπως λέει η νεαρή γυναίκα, της επιτέθηκε. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά πως συνέβη κάτι τέτοιο. Μια κυρία που περνούσε από το σημείο περιγράφει τη σκηνή που είδε να εκτυλίσσεται μπροστά της. Είδα να πετά ένα ποτήρι νερό πάνω στην κοπέλα, στα μούτρα της το έριξε. Σηκώθηκε η κοπέλα όρθια, την σπρώχνει και κάθεται σε κάτι καρέκλες απάνω, την πέταξε. Στη συνέχεια την τράβηξε από τα μαλλιά και την χτύπησε στο χέρι. Αγαπά τις γυναίκες και ειδικά το σύντροφο με τον οποίο θα βρίσκομαι στη ζωή μου. Θα ξέρω να τον τιμώ. Η Εύη Τσατσάνη δεν είναι η μόνη γυναίκα στην οποία ο Αλέξανδρος Χατζής κατηγορείται ότι συμπεριφέρθηκε βία. Πριν από λίγους μήνες στο δικαστήριο τον είχε καταδικάσει για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Είχε χτυπήσει την τότε σύντροφό του, Έλια Ζερβού. Ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο, αυτό που λένε, είναι διπρόσωπος άνθρωπος. Μου είχε πάρει το αυτοκίνητό μου, δεν μου το έδινε και με χτύπησε, γι' αυτό το λόγο τσακωθήκαμε, με χτύπησε. Τα σκυλιά μου είχε πάει να πνίξει, να χτυπήσει, τα χτύπησε δηλαδή. Ακόμα βέβαια φοβάμαι βάλει κάποιον να με δείρει. Στα δικαστήρια όμως βρίσκεται και η υπόθεση του διαζυγίου του Αλέξανδρου Χατζή με την πρώην σύζυγό του Κριστάλα Ανδρέου. Η ίδια δηλώνει με παράπονο πως αν και έχει φέρει στον κόσμο το παιδί του Αλέξανδρου Χατζή, εκείνος το παραμελεί. Λυπάμαι γιατί είναι ο πατέρας της κόρης μου. Δεν μπορώ να πω ότι μας φέρθηκε και πολύ καλά. Άκουγα ότι θα ήθελε να βάλει κάποιους να με χτυπήσουν. Τα δικά μου χέρια δεν βάφονται ποτέ με βία. Όπως και να έχει, για να ξεμπερδέψει από όλα αυτά τα ερωτικά παρατράγουδα, ο νεαρός τραγουδιστής θα επισκεφθεί πολλές φορές τα δικαστήρια. Η δικαιοσύνη θα είναι αυτή που θα έχει τον τελευταίο λόγο. 55 πανέμορφα καθαρόαιμα άτια, περήφανα και αγέροκα, βγήκαν χθες σε δημοπρασία από την εταιρεία Υποτούρ. Προορίζονται για τον υπόδρομο και η τιμή τους φτάνει ακόμη και τα 15,5 εκατομμύρια δραχμές. Τα άλογα αυτά θα τα θαυμάσουν σε λίγες ημέρες οι Φίλιππι στον υπόδρομο. 14 εκατομμύρια, 3 φορές καλωρίσκος τον κύριο Βάλβη. Πόσο μπορεί να φτάσει η τιμή ενός αλόγου μέχρι και 15,5 εκατομμύρια δραχμές? Τόσο πουλήθηκε το πιο ακριβό άλογο στη δημοπρασία που διοργάνωσε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υπασίας, στο Γουδί, η Υποτούρ, η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και διάθεσης αλόγων για υποδρομίες στη χώρα μας. Μία ακόμα στοκάδα της Υποτούρ από το εξωτερικό, εγκονείται αυτή η Τουνιζίνση. Τα άλογα αυτά προορίζονται να συμμετάσχουν σε υποδρομίες στον ελληνικό υπόδρομο και την πρώτη φορά που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι από τον Μάιο του 2000. Η δημοπρασία αλόγων οργανώνεται από την Υποτούρ κάθε χρόνο τέτοια εποχή. 55 πανέμορφα, καθαρόαιμα άτια, περήφανα και αγέροχα, φόροντας το καθένα το νούμερό του, βγήκαν στην πασαρέλα. Οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους, ιδιώτες αλλά και εκπροσώπους εταιριών δρομώνων ύπων έπεφταν σαν βροχή. Τα έπαθλα στον ελληνικό υπόδρομο έχουν αυξηθεί κατά πολύ και αυτό έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και ξένων μη Φιλίππων. 8.500.000 η τελευταία προσφορά που έχω για το αρσενικό πουλάρι του Γκάι Μπάρτερ και της Άννη Καστάν στον αδερφό του. Όλα τα άλογα που βγήκαν στη δημοπρασία γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο υποφορβείο της Υποτούρ στην Καρδίτσα. Και το μεγαλύτερο από αυτά είναι μόλις 18 μηνών. Η δημοπρασία ήταν ιδιαίτερα πετυχημένη. Από τα 55 πανέμορφα πουλάρια, τα 51 πουλήθηκαν σε αρκετά υψηλές τιμές. Έτσι, όσοι ασχολούνται με τον υπόδρομο θα έχουν την ευκαιρία να τα θαυμάσουν σε συναρπαστικές κούρσες από τον ερχόμενο Μάιο.
Στη Σάμο βρέθηκε η σύζυγος του Κώστα Καραμανλή, η κυρία Νατάσα Παζαΐτη. Η επίσκεψη ήταν για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς η κυρία Καραμανλή, ως πρόεδρος του Συλλόγου Ανέμι, συνόδευσε μια ομάδα παιδιών του χωριού ΣΟΣ, τα οποία έδωσαν στο Καρλόβαση θεατρική παράσταση. Και εκεί νιώθω ένα χάρος. Ορίστε, είστε τρελός. Συνηθίσαμε να την βλέπουμε στο πλάι του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή σε επίσημες δεξιώσεις και εμφανίσεις. Αυτή τη φορά η Νατάσα Παζαΐτη, ντυμένη στα σπορ, παρακολούθησε μια παράσταση που έδωσαν τα μέλη του παιδικού χωριού SOS στο Καρλόβαση της Σάμου. Θεατές της παράστασης ήταν, όπως βλέπετε και αυτά, στην πλειοψηφία τους παιδιά. Με τα παιδιά της Σάμου ζωγραφίσαμε και τώρα το βράδυ τα παιδιά δώσανε μια παράσταση για παιδιά. Ο τίτλος της παράστασης είναι ένα κόλπο που πιάνει και στην περίπτωση της Νατάσης Καραμανλή σίγουρα έπιασε, καθώς όπως βλέπετε διασκέδασε αρκετά. Η κυρία Καραμανλή, ως πρόεδρος του Συλλόγου Ανέμι, συνόδευε τα παιδιά του παιδικού χωριού SOS στην όμορφη Σάμο και εκείνα την αποζημίωσαν με μια παράσταση μοναδική. Έτσι καραντήσει ο γιος μου. Πάρα πολύ ωραία. Είναι και όμορφη. Σένα σ' άρεσε? Πάρα πολύ. Σένα, μικρούλα? Και εμένα. Η Ανέμι προσπαθεί να έχει το παιδί όχι παθητικό θεατή και δέκτη μόνο μηνυμάτων, αλλά και συμμέτοχο. Αμέσως μετά την παράσταση σε γεύμα που παρέθεσε ο νομάρχης Σάμου, η Νατάσα Παζαΐτη πνίγηκε στις παιδικές αγκαλές, διασκέδασε μαζί τους και γιόρτασε τα γενέθλια ενός προσωπικού της φίλου και την Προέδρου του Συλλόγου Ανέμι. Η Μαρινέλα, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επανήλθε στο τραγούδι. Μετά τις συναυλίες που έδωσε στο Ηρώδιο, τη Θεσσαλονίκη και το Ολυμπιακό Στάδιο, χθες βράδυ εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής. Να δούμε ένα απόσπασμα από τη συναυλία της μεγάλης τραγουδίστριας. Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Πάμε να ζήσουμε σε κόσμους μακρινούς. Να βρούμε λίγο από τη ζωή στην καταιγίδα και να γνωρίσουμε καινούριους ουρανούς. Χθες πρώτο αντίκρισα την πρώτη μου ρητίδα κι υπάρχουν τόσα στη ζωή που δεν τα είδα. Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα σε κάποια μέρη που δεν ξέρει ούτω νους. Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Πάμε να ζήσουμε σε κόσμους μακρινούς. Η ζωή επανέρχεται στον κανονικό της ρυθμό στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας και ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη. Όπως οι Έλληνες, έτσι και οι Τούρκοι δεν χάνουν την ευκαιρία να το ρίξουν έξω και να διασκεδάσουν στα μπουζούκια. Η κάμερα του Α βρέθηκε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Κωνσταντινούπολης, από όπου και οι εικόνες που ακολουθούν. Οι Τούρκοι φαίνεται ότι σιγά σιγά ξεπερνούν το σοκ του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη χώρα στις 17 Αυγούστου. Τα νυχτερινά κέντρα και τα κλαμπ της Κωνσταντινούπολης ξαναβρήκαν τη ζωντάνια τους. Σε αυτό το τραπέζι που βλέπετε είναι όλοι μαζί Τούρκοι, Έλληνες, Βούλγαροι και Αρμένοι. Ας δούμε λοιπόν τι σκέφτονται για την Ελλάδα, πώς βεντάνε και ποια είναι η άποψή τους για την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Εγώ, Ρωμίνα Τότμαν, έχω τις συγγενείς μου στην Ελλάδα, τα εξαδελφάκια μου και τον θείο μου. Πολλά φιλάκια σ' όλους. Çok çok geçmiş olsun. Biz de aynı Elnes ve Türk'ü herinde mazi, kevlendun mazi. Είναι μια από τις πιο διάσημες γυναίκες της Τουρκίας. Τα ντεκολτέ, τα γρανά της μάτια, όμως φαίνεται ότι αξίζουν την υπέρογγη αμοιβή της. Yeah.
Εκατοντάδες άνθρωποι από την αυτόχρονη μας τουρκικής κοινωνίας έρχονται εδώ για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της πανέμορφης Τουρκάλας, της Χουλιά. Τις ίδιες αξίες και τις ίδιες αγωνίες συμμερίζεται το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιογραφικού κόσμου της Ελλάδας και της Τουρκίας. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από τις εργασίες του συνεδρίου για την ελληνοτουρκική φιλία και σύγκληση που διοργάνωσε στην Κωνσταντινούπολη η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ. Στο συνέδριο πήρε μέρος και ο Νίκος Ευαγγελάτος, εκπροσωπώντας την τηλεόραση του Α και το ραδιοσταθμό Α News. Είμαστε γείτονες και πρέπει να βρούμε τρόπους να επικοινωνούμε καλύτερα. Ήταν η πρώτη άποψη που ακούστηκε στο συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ένωση Τούρκων Δημοσιογράφων στην Κωνσταντινούπολη. Το συνέδριο πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Swiss Hotel και συμμετέχουν διακεκριμένοι Έλληνες και Τούρκοι δημοσιογράφοι. Την τηλεόραση του Α αλλά και τον Α News εκπροσωπεί ο Νίκος Ευαγγελάτος, που έδειξε με ένα καλό παράδειγμα το πώς μπορούν να συμβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη βελτίωση των σχέσεων των δύο λαών. Το δελτίο που κάναμε στην Οικομίδια, είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος, δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ξέρουμε και εκτιμούμε όλοι ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι σχέσεις δύσκολες. Αυτή την περίοδο πρέπει να είναι μια πολύ καλή φάση. Στόχος μας είναι να συνεχίσουν να είναι τα πράγματα έτσι, αλλά επειδή δεν εξαρτάται από εμάς τους δημοσιογράφους, μόνο, κυρίως δεν εξαρτάται από εμάς, ξέρουμε ότι πιθανό θα έρθουν και στιγμές έντασης και κρίσης στο μέλλον. Προσπαθούμε λοιπόν να σκεφτούμε πώς εμείς οι δημοσιογράφοι θα φροντίσουμε να μην ρίξουμε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Κάποιοι δημοσιογράφοι ήταν πιο απεσιόδοξοι, καθώς όπως λένε, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις πάντα περνούν καλές και κακές περιόδους. Τώρα απλά είναι καλές και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά μπορούν να χαλάσουν εύκολα, καθώς είναι πάνω σε εύθραυστες ισορροπίες. Πιο αισιόδοξος είναι ο διευθυντής ειδήσεων του Κανάλ Ντε, Χαλού Σάχιν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των δύο χωρών παίζουν σημαντικό ρόλο. Είχαν παλιότερα χρησιμοποιηθεί ως όργανα έντασης και πρέπει πλέον να χρησιμοποιηθούν ως όργανα ειρήνης. Αυτή η φιλία των δύο λαών θα έχει θετικά αποτελέσματα και μεγάλα ωφέλη και για τους δύο. Κυρίως αν σκεφτείτε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, μπορώ να πω ότι οι αποφάσεις που θα πάρουμε είναι πολύ αποτελεσματικές και σημαντικές για τους δύο λαούς. Όλοι πάντως συμφωνούν σε ένα σημείο ότι οι μετασυσμικές σχέσεις των δύο λαών δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Εδώ στο ξενοδοχείο Swiss Hotel της Κωνσταντινούπολης, Έλληνες και Τούρκοι δημοσιογράφοι προσπαθούν να βρουν τρόπους για να ανοίξουν περισσότερο οι διάβλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι προσπάθειες τώρα εστιάζουν στο να δημιουργηθεί ένα άτυπο όργανο δημοσιογράφων που θα λειτουργεί σε περιόδους κρίσεων για την αποφυγή ακροτήτων. Κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις περνάνε το μήνα του μέλητος. Τώρα όλοι συμφωνούν ότι οι προσπάθειες πρέπει να εστιαστούν για να διατηρηθεί αυτό το καλό κλίμα. Από την Κωνσταντινούπολη, για τον Alpha Sky, Μανώλης Κωστίδης. Συμπληρώνονται σήμερα 18 χρόνια από την πρώτη νίκη του Πασόκ στις εκλογές. Με βασικό σύνθημα τότε την αλλαγή, το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου μέσα σε 7 χρόνια από την ίδρυσή του κατάφερε να ανέβει στην εξουσία και να αλλάξει την πορεία της χώρας. Ίσως και να αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα νεοπαγές πολιτικό σχήμα που επαγγελόταν τον σοσιαλισμό μέσα σε 7 χρόνια από την ίδρυσή του, από κίνημα διαμαρτυρίας όπως το χαρακτήριζαν οι αντίπαλοι του να βρεθεί στην κυβέρνηση. Κι όμως αρκετό καιρό πριν από το 1981, φίλοι και αντίπαλοι αναγνώριζαν ότι ήταν ζήτημα χρόνου η άνοδος του Πασόκ στην εξουσία. Το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου σάρωνε παντού. Στους φοιτητές, στους σπουδαστές, στους αγρότες, στους επιστημονικούς συλλόγους. Και οι λίγες εκατοντάδες μέλη του Πασόκ του 1974 είχαν γίνει 65.000 το 1979, 75.000 το 1980 και 110.000 το 1981. Το Πασόκ βάδιζε στις εκλογές του 1981 με πρωτοφανή υπεροψία και αυτοπεποίθηση, προβάλλοντας την προοπτική της αλλαγής. Με το σύνθημα «Το Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία», επιχειρούσε να ενσαρκώσει το αίσθημα της ανεξαρτησίας και της περηφάνειας του λαού κατά της υποτέλειας. Ο αντιαμερικανισμός και το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο βονούσαν την ατμόσφαιρα στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε, εμπρός τον αγώνα και την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν σίγουρος για την νίκη. Η τηλεόραση Α αποκαλύπτει ότι 5 μέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών της 18ης Οκτωβρίου του 1981, συγκάλεσε μυστικά στο Καστρί το τότε εκτελεστικό γραφείο του Πασόκ, αποκλείοντας ωστόσο από τη συνεδρίαση τον Γιάννη Αλευρά και τον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο για να φτιάξει έναν πρώτο κατάλογο των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του Πασόκ στην πλατεία Συντάγματος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε επιτυχία.
Στον Δήμο, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε συνεχή διάλογο με το πλήθος των οπαδών του. Αυτή δεν είναι πολιτική συγκέντρωση. Είναι το πανηγύρι της νίκης, της απελευθέρωσης του λαού μας. Στις εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με το εντυπωσιακό ποσοστό 48,06% εξέλεξε 172 βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία με 35,86% και 115 έβρες περιορίστηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το ίδιο βράδυ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και ζήτησε πίστοση χρόνου από όλους τους οικονομικούς παράγοντες για να έχει, όπως είπε, αποτελέσματα η πολιτική που θα εφαρμόσει κατά του πληθωρισμού και της οικονομικής ύφεσης. Η πρώτη κυβέρνηση της αλλαγής, όπως χαρακτηρίστηκε εκείνη την εποχή, ορκίστηκε δύο μέρες μετά τις εκλογές, στις 20 Οκτωβρίου, παρουσία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμου. Ομνίο, στο όνομα της Αγίας. Στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, να τηρώ το Σύνταγμα και, τους και τους νόμους και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον, του ελληνικού λαού. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κράτησε για ευνόητους λόγους και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ έλαβε υπόψη του τη συμβουλή που του είχε δώσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής να μην τοποθετήσει έξαλλους, όπως του είχε πει, στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, όπου τοποθετήθηκε ο Στάθης Αλεξανδρής και δημόσιας τάξης, το οποίο ανατέθηκε στο Γιάννη Σκουλαρίκη. Λίγο αργότερα ορκίστηκε πρόεδρος της Βουλής ο Γιάννης Αλευράς. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα. Αυτά τα είχε αναθέσει εν λευκό στους υπουργούς του. Ο ίδιος ενδιαφέρθηκε σχεδόν αποκλειστικά με τα θέματα που αφορούσαν τη διεθνή θέση της χώρας και τα εθνικά ζητήματα. Η πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου είχε και ρήξεις, είχε και πισωγυρίσματα. Συγκέντρωσε την υποστήριξη φανατικών οπαδών και την κατακραυγή ορκισμένων αντιπάλων. Το ΠΑΣΟΚ όμως διατηρήθηκε στην εξουσία για 8 χρόνια και όλοι, εχθροί και φίλοι, αναγνωρίζουν ότι αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Τα βήματα του αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη ακολούθησαν και φέτος 1.400 αθλητές από όλο τον κόσμο, παίρνοντας μέρος στο 17ο μαραθώνιο. Νικητής ήταν ο Ιάπωνας Γοϊνεχάρο Μασάτο, ένας από τους πολλούς Ιαπωνέζους που συμμετείχαν στο μαραθώνιο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων ελληνοϊαπωνικής φιλίας. Το όνειρο του Γρηγόρη Λαμπράκη για την ειρήνη ξαναζωντάνευσε. Τα βήματα του μεγάλου Έλληνα αγωνιστή ακολούθησαν και φέτος 1.400 αθλητές από όλο τον κόσμο, παίρνοντας μέρος στον 17ο μαραθώνιο, στο μαραθώνιο της ειρήνης. Δεύτερος νικητής, Όνιος Νικόλαος Ολυμπιακού. Ο δρόμος για την ειρήνη, ακόμα και στην αυγή της νέας χιλιετίας, είναι ένας μαραθώνιος. Η εκκίνηση έγινε από το μαραθώνα. Στο Καλλιμάρμαρο, όπου έγινε ο τερματισμός, δεν κατάφεραν να φτάσουν όλοι. Αλλά όπως είπαν, σημασία έχει η συμμετοχή. Και πάνω απ' όλα το μήνυμα για το οποίο πάλεψε μέχρι θανάτου ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Στο πρώτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Ιάπωνας Γιονεχάρο Μασάτο. Οι δύο Έλληνες που κατέλαβαν τις δύο επόμενες θέσεις ένιωσαν για λίγο αγγελιοφόροι της ειρήνης. Πρέπει ο άνθρωπος να αγωνίζεται γενικά μέχρι την τελευταία στιγμή και οτιδήποτε προβλήματα και να του συμβαίνουν. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσει στον κόσμο. Να φύγουνε οι βάσεις, οι Αμερικανοί. Τη στιγμή του τερματισμού, μια ομάδα 20 διαδηλωτών θεώρησε ως την κατάλληλη ευκαιρία για να υψώσει πανό και να φωνάξει αντιαμερικανικά συνθήματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, η ΑΕΚ νίκησε 3-2 τον Ηρακλή στη Νέα Σμύρνη στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Δείτε τώρα γκολ από τα χθεσινά παιχνίδια. Δραματικό το παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη, όπου η ΑΕΚ υποδέχτηκε τον Ηρακλή. Μόλις το τρίτο ημίχρονο, μια καταπληκτική ενέργεια από τον Κωνσταντίνου, το 0-1 για την ομάδα του Αναστασιάδη, η οποία συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Και 10 λεπτά αργότερα, ένας υποδειγματικός συνδυασμός από τους φιλοξενούμενους, μια καταπληκτική παλιά από τον Χάγκαν, θα ευνηδιάσει την άμυνα της ΑΕΚ. Θα προσφέρει την ευκαιρία στο Σέμπουε να ξεφύγει από τον Ατματζίδη να κάνει το 0-2. Όμως το 38ο λεπτό, μια φάση διαρκείας στην εστία του Αργυρίου, θα πλασάρει ο Τσίρις, θα μειώσει για την ΑΕΚ. Και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, χέρι από τον Ταυλαρίδη, πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ και αποβολή για τον αμυντικό του Ηρακλή. Ένα πέναλτι που ανέλαβε να εκτελέσει ο Τσίρις, θα ισοφαρίσει ο Σέρβος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
Και όλα έδειχναν ότι θα τελειώσει 2-2 αυτό το μάτς. Στις καθυστερήσεις του αγώνα θα ανατραπεί ο Μπιέκοβιτς από τον Μπερνεάνου. Το πέναλτι για την ΑΕΚ θα αξιοποιηθεί από τον Τζίριτς. Το χάτρικ από τον Σέρβο. Στα άλλα σημερινά παιχνίδια, Ιωνικός Απόλλωνας 1-0, Όφη Προοδευτική 4-3, Παναθηναϊκός Καλαμάτα 5-0, ΠΑΟΚ Εθνικός Αστέρας 2-0 και Ξάνθη Παναχαϊκή 1-0. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και σε λίγο και πάλι μαζί.